Χριστού αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 211. Είναι από το βιβλίο Ιησούς του Ναβί. Σελίς 211, ο Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο γάμα. Σελίς 211, Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο γάμα. Και εξηγέρθη ο Ιησούς πρωί και ανεχώρησαν εξητή και ήλθον έως του Ιορδάνου αυτός και πάντες οι Ισραήλ και διενυκτέρευσαν εκεί πριν διαβώσιν. Μετά δε τρεις ημέρες επέρασαν διαμέσου του στρατοπέδου οι άρχοντες και προσέταξαν των λαών λέγοντες. Όταν είδετε την κυβωτών της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς τους Λεβίτες βαστάσοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπο σας και υπάγειο πίσω αυτής. Πλην, ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης, έως 2.000 πηχών κατά το μέτρον, μην πλησιάσετε σε αυτήν, διαναγνωρίζετε την οδόν την οποία πρέπει να βαθίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδόν ταύτην χθες και προχθές. Και είπε ο Ιησούς προς τον λαόν, καθαρίστητε, διότι αύριον θελικά μη Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Και είπε ο Ιησούς προς τους ιερείς, σηκώσατε την κυβωτόν της Διαθήκης και προπορεύεστε μπρος τον του λαού. Και σήκωσαν την κυβωτό της Διαθήκης και πορεύοντο έμπρος τον του λαού. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν εν τη μέρα ταύτη, αρχίζω να σε μεγαλύνω ενώπιον παντός του Ισραήλ, για να γνωρίσωσι ότι καθώς ημίν μετά του Μωυσέως θέλω είστε και μετά σου. Σύ λοιπόν πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντας την κυβωτόν της Διαθήκης λέγον, όταν φτάσετε εις το χείλος του ύδατος του Ιορδάνου, θέλετε σταθεί εν το Ιορδάνη. Και είπε ο Ιησούς προς τους Ιούς Ισραήλ, προσέλθετε εντάφθα και ακούσατε τους λόγους Κυρίου του Θεού σας. Και είπε ο Ιησούς, εκ τούτου θέλετε γνωρίσει ότι ο Θεός ο ζών είναι εν το μέσο ημών και ότι κατά κράτος θέλει εξολοθρεύσει εμπροστέσας τους Χαναναίους, τους Χεταίους, τους Εβαίους, τους Φερεζαίους, Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Ιεβουσαίους. Ιδού η κυβωτός Διαθήκης του Κυρίου πάση της γης προβαίνει εμπροστέσας εις τον Ιορδάνη. Και τώρα εκλέξατε εις αυτούς 12 άνδρας εκ των φυλών του Ισραήλ, ανά έναν άνδρα κατά φυλήν. Και καθώς τα ίχνη των ποδών των ιερέων των βασταζόντων την κυβωτών του Κυρίου πάση της γης πατήσωσιν εν τη σύδατη του συν του Ιορδάνου, τα ύδατα του Ιορδάνου θέλουσι διακοπή, τα ύδατα τα καταβαίνοντα άνωθεν και θέλουσι σταθεί εις ορών έναν. Και καθώς εσηκώθη ο λαός εκ των σκηνών αυτού διανδιαβώσει τον Ιορδάνην και οι ιερείς συμβαστάζοντες την κυβωτών της Διαθήκης έμπροσθεν του λαού, και καθώς ήλθον οι βαστάζοντες την κυβωτόν έως του Ιορδάνου και οι πόδες των ιερέων των βασταζόντων την κυβωτόν ευράχισαν κατά το χείλος του ύδατος, διότι ο Ιορδάνης πλημμυρεί καθόλα στα σόχθας αυτού πάσα στα σημέρας του θερισμού, εστάθησαν τα ύδατα τα καταβαίνοντα άνωθεν και υψώθησαν σε ένα σωρό πολύ μακράν από της πόλεως Αδάμ ή της είναι στα πλάγια της Ζαρετάν. Τα δε καταβαίνοντα κάτω προς την θάλασσα της Παιδιάδος στην Αλμυράν θάλασσα από κοπέντα εξέλιπον. Και ο λαός επέρασε κατέναντι της Ιεριχώ. Και οι ιερείς συμβαστάζονται στην κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου, ίσταντος στερεοί επί της ξηράς εν μέσω του Ιορδάνου. Και πάντες οι Ισραηλίτες διέβαινον δια ξηράς έως σου ετελείωσε πάσο λαός διαβαίνον τον Ιορδάνη. Πάμε και στο επόμενο κεφάλαιο, στην επόμενη σελίδα, το 14 εδάφιο. Εν εκείνη τη ημέρα εμεγάλυνεν ο Κύριος τον Ιησούν ενώπιον παντός του Ισραήλ και εφοβούντο αυτόν καθώς εφοβούντο τον Μωυσήν πάσα στα σημέρα ζωής αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν λέγον, πρόσταξον τους ιερείς σου βαστάζοντας την κυβωτόν του μαρτυρίου να αναβώσει εκ του Ιορδάνου. Και προσέταξεν ο Ιησούς τους ιερείς λέγον, ανάβητε εκ του Ιορδάνου. Και αφού οι ιερείς συμβαστάζονται στην κυβωτόν της Διαθήκης του Κυρίου ανέβησαν εκ μέσου του Ιορδάνου και τα ίχνη των ποδών των ιερέων επάτησαν επί της ξεράς,
τα ύδατα του Ιορδάνου επιστρέψαντα εις τον τόπο αυτόν, επλημμύρισαν πάσα στα σόχθας αυτών καθώς πρώτερον. Και ανέβη ο λαός εκ του Ιορδάνου την δεκάτη του πρώτου μηνός και στρατοπέδευσαν εν Γαλγάλης προς το ανατολικό μέρος της Ιεριχώ. Και έψιλον κεφάλαιο πρώτο εδάφιο. Κι ότε ήκουσαν πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων υπέραν του Ιορδάνου προς Δισμάς και πάντες οι βασιλείς των Χαναναίων ή παρά την θάλασσαν ότι ο Κύριος απεξήρανε τα ύδατα του Ιορδάνου απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ έως σου διεύθυνσαν, διελήθησαν η καρδία αυτών και δεν έμεινε πλέον εις αυτούς πνοή από του φόβου των ιών Ισραήλ. Και στην επόμενη σελίδα, 10 εδάφιο, πάνω-πάνω αριστερά, 5ο κεφάλαιο. Και οι Ισραήλ στρατοπέδευσαν εν Γαλγάλης και έκαμον το Πάσχα την 14η του μηνός προς το Εσπέρας εις τας παιδιάδας της Ιεριχώ. Και τι επαύριον του Πάσχα έφαγον άζημα από του σίτου της γης και των και σίτων πεφρυγμένων την αυτήν εκείνη ημέραν. Και τι επαύριον αφού έφαγαν από του σίτου της γης εξέλιπε το μάνα και δεν είχαν πλέον μάνα οι Ισραήλ, αλλά έτρωγον εκ των γεννημάτων της γης Χαναάν, των εν ιαυτών εκείνων. Αμήν. Αλληλούια. Ήλθε ο καιρός για τη μεγάλη αλλαγή. Ήλθε ο καιρός για να πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις του Θεού, για να πραγματοποιηθούν στο λαό Ισραήλ όλες οι ευλογίες που ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, τους πατέρες του Ισραήλ, ώστε να τους οδηγήσει και να εισέλθουν ασφαλώς στη γη της επαγγελίας, γη ρέουσα, γάλα και μέλι. Και όλα πια είναι τακτοποιημένα. Βεβαίως χρειάστηκαν ακριβώς 40 χρόνια για να τακτοποιηθούν όλα. 40 χρόνια ταλαιπωρίας, ερήμου, ερημιάς, μοναξιάς, 40 χρόνια δύσκολα μέσα σε ένα περιβάλλον άγωνο, έρημο, με φίδια, χωρίς τροφή, χωρίς νερό. Παρόλα αυτά όμως ο Θεός και την περίοδο της δοκιμασίας τους του λαού Ισραήλ για 40 χρόνια εξαιτίας της απιστίας αυτών έκανε χάρη στη ζωή τους, τους έδιδε αντί για τροφή μάνα και νερό για να ξεδιψάνε 40 ολόκληρα χρόνια στην έρημο που έβγαινε από το βράχο, από την πέτρα που ήταν ο Χριστός. Όμως έφτασε το τέλος της δοκιμασίας. Έφτασε το τέλος της ταλαιπωρίας. Έφτασε το τέλος της εξορίας. Γιατί πριν ακριβώς 40 χρόνια ο Θεός τους είχε οδηγήσει ξανά στο ίδιο σημείο για να τους φέρει στη γη Χαναάν και ξανά είχαν αποστείλει κατασκόπους, 12 μάλιστα, έναν από κάθε φυλή, οι οποίοι όμως αποκαρδίωσαν το λαό, επλανήθη ο λαός, φοβήθηκαν εκεί που δεν υπάρχει φόβος εξαιτίας της απιστίας των. Και η απιστία φέρνει, αδερφοί αγαπητοί, και αμαρτία και απίθεια, αλλά ιδιαιτέρως και φόβο. Φόβο μάλιστα κόλασης, όχι φόβο Θεού που οδηγεί στην ευλογία τον άνθρωπο, αλλά φόβο απώλειας, τρόμο. Και έτσι ο Θεός υποσχέθηκε ότι αυτοί που εξαιτίας της απιστίας των έχασαν τα προνόμια και την ευκαιρία να εισέλθουν πλουσίως στη γη της επαγγελίας, ένδοξα, ξαναλέω εξαιτίας της απιστίας αυτών, βρέθηκαν
40 χρόνια να γυρίζουν δεξιά και αριστερά μέσα στην έρημο και άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Τα παιδιά τους δε, για τα οποία φρόντιζαν και φοβόντουσαν τι θα αποχύνουν, τα παιδιά τους ήταν αυτά που οδήγησε ο Θεός, τους άφηξε την πίστη μέσα στα 40 αυτά χρόνια της δοκιμασίας και τους έφτασε πια έξω από τη γη Χαναάν, έτοιμους να εισέλθουν πλουσίως για να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι κάτι που πρέπει να προσέχουμε. Δεν μπορούμε εμείς να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και δεν πρέπει να φοβόμαστε για τα παιδιά μας, ούτε και για τα αδέρφια μας. Να φοβόμαστε στο Θεό μόνο. Να τα αφιερώσουμε να τα προστατεύει ο Θεός. Γιατί πολλές φορές πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, τις οικογένειές μας, την Εκκλησία ακόμη, τα αδέλφια μας ακόμη και κάνουμε τραγικό λάθος. Γιατί τα οδηγούμε έξω από την υπεράσπιση, την προστασία και την ευλογία του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάξει, γιατί το να φοβόμαστε σημαίνει απιστούμε. Το να απιστούμε μας οδηγεί στο φόβο της κόλασης. Ο χριστιανός δεν φοβάται, μόνο πιστεύει στα λόγια του Θεού. Και αν δεν έχει λόγο Θεού, εξητάει το λόγο του Θεού. Οι μόνοι που δεν φοβήθησαν ήταν ο Χάλεφ και ο Ιησούς του Ναβί, που τώρα, μετά από 40 χρόνια, γέροντες και οι δυο, είναι έξω από το να εισέλθουν σε λίγο πλουσίως, ένδοξα, και να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού, την κληρονομιά του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού. Ο Θεός να μας δίνει πίστη, αδερφοί. Να μην μεριμνούμε περί μηδενός, αλλά πάσαν την μέρη μνανιμών να τη ρίπτουμε σε Αυτόν. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάσαν την μέρη μνανιμών να ρίπτουμε σε Αυτόν με την πίστη ότι ο Θεός φροντίζει για μας. Γιατί αν παίρνουμε πάνω μας τις μέριμνες και θα καταποθούμε από την μέριμνα και από το βάρος, αλλά και θα καταποθούμε από τη θλίψη, αλλά και τα αποτελέσματα μας θα είναι τραγικά. Σήμερα να εμπιστευτούμε το Θεό. Αυτό είναι το μυστικό, αδερφοί. Να εμπιστευτούμε το Θεό. Μη βλέπεις τα δύσκολα. Ξέρετε τι έβλεπαν? Πω πω, απέναντι, για να μπούμε εκεί μέσα, υπάρχουν πόλεις περιτετυχισμένες, υπάρχουν ανακοίμ, γίγαντες, υπάρχουν οπλισμένοι άνθρωποι, εμείς είμαστε σαν ακρίδες μπροστά τους. Ο Θεός όμως είπε, πηγαίνετε, δικά σας είναι. Από μια μεριά έβλεπαν και από την άλλη μεριά άκουγαν. Έβλεπαν και χάναν την πίστη τους, άκουγαν και μακάρι να πίστευαν στα λόγια του Θεού. Σήμερα εμείς να πιστέψουμε στο λόγο του Θεού, αδερφοί. Είναι ανάγκη να πιστέψουμε στο λόγο του Θεού, να δεχτούμε το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού, που σώζει ο λόγος του Θεού. Αλλά ποιους? Αυτούς που πιστεύουν και δεν φοβόνται. Πιστεύουν και δεν αγωνιούν. Πιστεύουν και δεν μεριμνάνε. Αλλά όλη την αγωνία τους στηρίζουν στο Θεό. Δηλαδή πώς? Τόσο απλά. Πήγαινε γονάτις, αδελφέ μου, και πες, Χριστέ μου, το βάρος αυτό δεν το αντέχω. Χριστέ μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Χριστέ μου, δεν ξέρω να κάνω. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Γι' αυτό αφιερώνω και αυτό το πρόβλημα και αυτό και αυτό και όλα και όλη τη ζωή μου σε σένα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, και ξέρω ότι εσύ ευλογών θα με ευλογήσεις και πληθύνων θα με πληθύνεις. Το ξέρεις? Το πιστεύεις?
Αυτή είναι η πορεία μας από εδώ και πέρα. Γιατί αδερφοί, σας το λέω με τα βεβαιότητα σαν λόγο Θεού, ότι ό,τι ακούμε θα είναι για να απογοητευτούμε. Ό,τι βλέπουμε θα είναι για να τρέμουμε και να φοβόμαστε. Αλλά εμείς, Κύριον το Θεόν μας, ελπίζουμε, είμαστε μακάριοι και ποτέ δεν θα κατεσκυνθούμε. Εάν ελπίζεις εις Κύριον τον Θεόν σου, αν εμπιστεύεσαι τον Θεό σου, ποτέ δεν θα κατεσχυνθείς, γιατί πάσο πιστεύων επ' αυτόν, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν θέλει κατεσχυνθεί. Μη φοβάσαι λοιπόν, μην ακούς, μην προσέχεις αυτά που βλέπεις, να προσέχεις σε αυτά που ακούς από το Λόγο του Θεού. Αμήν. Θα προσέχουμε σε αυτά που ακούμε από το Λόγο του Θεού. Τα μηνύματα είναι άσχημα, το μήνυμα του Θεού είναι ένδοξο. Αλληλούια! Γι' αυτό το μήνυμα του Θεού είναι αυτό που θα μας δίνει δύναμη, θα μας δίνει ελπίδα, θα μας αυξάνει την πίστη, γιατί η πίστη έρχεται εξ ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Κυρίου. Πίστευσε εις Κύριον Ιησούν Χριστόν και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Πίστεψε! Αλληλούια! Δόξα στον Θεό. Σήμερα θα φύγουμε πλημμυρισμένοι με πίστη. Αμήν. Μη φοβάσαι, μη σκέφτεσαι, μη συλλογίζεσαι, μη διαλογίζεσαι. Ο Κύριος έρχεται να ευλογήσει τους πιστεύοντας και τους δοξάζοντας το όνομά του το Άγιο. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό μη σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Πήγαινε προσευχή σου και σκέψου τι θα κάνει ο Θεός. Αλληλούια. Τι να κάνουμε, αδερφοί? Τι μπορούμε να κάνουμε? Τι ξέρουμε? Τι είναι αυτό που είναι δυνατόν σε μας να κάνουμε για να πάει καλά η ζωή μας, η οικογένειά μας, τα παιδιά μας, η εκκλησία? Τι να κάνουμε? Ντενεκέδες ξεγάνω ότι είμαστε. Αλλά έχουμε Κύριο, και ο Κύριος μας είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Σε αυτόν έχει δοθεί πάσα δύναμη, πάσα ισχύ, πάσα εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Γι' αυτό δεν θέλουμε να γνωρίζουμε τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αλληλούια. Και αυτός, αλλά είναι και ανεστημένος, είναι ανάμεσά μας. Φύλαξε με τα πάσης φυλάξεως την καρδιά σου, αδερφέ μου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις της ζωής σου. Με τα πάσης φυλάξεως είναι ο καιρός ο κατάλληλος. Με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, την καρδιά σου. Γιατί από την καρδιά σου, όχι από το διάβολο, διάβολος είναι νικημένος, από την καρδιά σου εξαρτώνται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Και εμείς θέλουμε η εκβάση της ζωής μας να είναι από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα, από χάρη σε χάρη, από δύναμη σε δύναμη, και να μας ετοιμάζει, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε, ο Θεός, για να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα και εμείς είμαστε μπροστά στον Ιορδάνη, όπως ήταν τότε ο Ιησούς του Ναβί. Και του λέει ο Κύριος, πήγαινε. Φρίαγμα του Ιορδάνου. Πού να πάω? Πήγαινε. Πού να πάω? Αλληλούια. Εγώ, του λέει, θα διακόψω τον Ιορδάνη. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα? Τι θα κάνουμε, ξέρετε, το φράγμα. Τι σημαίνει φράγμα? Δεν μπορείς να διακόψεις ένα ποταμό, και μάλιστα τον καιρό που είναι το φρίαγμα. Πώς να διακόψεις? Τα νερά που θα πάνε? Πρέπει κάπου να τα στείλεις. Αλλά ο Θεός κάνει αυτά που λέει. Αλλά τα κάνει αυτά που λέει όταν πιστεύεις. Και ο Ιησούς του Ναβί πίστεψε. Και του λέει ακριβώς και τι να κάνει. Θα πάρεις την κυβωτό της Διαθήκης, θα πάρεις τους ιερείς, θα τους προστείλεις μπροστά. Θα πεις στο λαό να αφήσει 2.000 πύχες περίπου, γιατί δεν ξέρουν το δρόμο, δεν ξέρουν πού να πάνε, δεν ξέρουν πώς να περπατήσουν. Πρέπει να ακολουθούν την κυβωτό, το Λόγο του Θεού. Σήμερα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ένας είναι ο τρόπος για να περάσουμε τον Ιορδάνη, να ακολουθούμε το Λόγο του Θεού. Δεν έχουμε άλλο τρόπο, άλλο δρόμο, δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Μόνο το Λόγο του Θεού. Και πίστεψε όλος ο λαός. Και εμείς σήμερα θα πιστέψουμε όλοι, αδερφοί. Αδερφοί, προσέξτε, εάν ακόμη η καρδιά σου έχει αμφιβολία, επιτίμησέ την στο όνομα του Χριστού. Πίστεψε ότι ο Χριστός θα κόψει το δικό σου τον Ιορδάνη. Πώς? Ξέρω εγώ.
Αν ήξερα θα σας το έλεγα. Αλλά δεν ξέρω. Όποιος ξέρει ας μας πει. Αλλά εγώ ξέρω ότι ο Θεός ό,τι υπόσχεται το λέει και σήμερα μας υπόσχεται ο Θεός ότι θα κάνει στη ζωή μας. Μεγαλεία θα κάνει στη ζωή μας. Και αρχίζει με τι, με τον Ιορδάνη αρχίζει ο Θεός. Και όταν οι ιερείς αγγίξουν τα πόδια τους στην άκρη του ποταμού, εγώ θα κόψω τον ποταμό. Και τα μεν νερά τα δεξιά θα πάνε όλα στη θάλασσα, τα δε δεξιά θα γίνουν τείχος ψηλό μεγάλο, μέχρι να περάσει και ο τελευταίος από εσάς. Τους το είπε, αλλά και τους βοήθησε να πιστέψουν. Ξεκίνησαν, δεν τους είπε μπέτε μέχρι εδώ στο νερό, μόλις πατήσουν τα ποδαράκια σας στο νερό, τότε θα δείτε τι θα κάνω εγώ. Τι καλός Θεός που είναι. Μας βοηθάει να πιστέψουμε. Περνάνε και μόλις αγγίζουν τα πόδια των ιερέων στο νερό, τάκ, σταματάει το νερό. Από εδώ όλο και ανέβαινε. Τι Θεός είναι αυτός, αδερφοί. Καταλάβατε σε ποιον πιστέψαμε. Τι Θεός είναι αυτός. Και θα σας πω κάτι. Τότε τα θαύματα που έκανε ο Θεός, τα έκανε πάνω στο φυσικό κόσμο. Σήμερα τα θαύματα που κάνει ο Θεός είναι πιο μεγάλα, γιατί τα κάνει πάνω στον πνευματικό κόσμο. Τότε τα βλέπανε. Τώρα δεν τα βλέπουμε, αλλά τα ζούμε. Έρχονται άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, εχμαλωτισμένοι, δαιμονισμένοι. Ο Θεός τους ελευθερώνει και τους βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Γιατί, μα δεν το βλέπουμε, το βλέπουμε. Βλέπουμε την αλλαγή. Βλέπουμε τη δόξα του Θεού. Και ακόμη δεν έχουμε περάσει τον Ιορδάνη, όπου να είναι τον περνάμε. Αλλά όλοι μαζί, αδερφοί, όλοι μαζί να τον περάσουμε τον Ιορδάνη. Μόλις περάσανε, κόπηκε ο Ιορδάνης. Περάσαν από μέσα, δόξασαν τον Θεό, περάσαν όλοι και τα τελευταίοι. Και τελικά στη μέση του ποταμιού, που δεν ήταν πια ποτάμι, ήταν ξηρά, στέκονταν ιερείς με την κυβωτό. Δηλαδή περίμενε η κυβωτός, περίμενε ο Θεός να περάσουν και οι πιο αδύνατοι. Γιατί άλλοι πήγαν τρέχοντας, λέω, γιατί είχαν δυνάμεις. Δεν το λέει ο λόγος του Θεού, σαν παράδειγμα το φέρνω. Άλλοι όμως δεν μπορούσαν να τρέξουν. Εδώ πέρα πόσοι μπορούμε να τρέξουμε, όσο περνάνε τα χρόνια, ήταν και μεγάλοι και μικροί. Όχι πολύ μεγάλοι, όμως όλοι περάσανε. Και όλους τους περίμενε ο Θεός. Όλους μας περιμένει ο Θεός. Και τους μεγάλους και τους μικρούς. Και τα νήπια, και τους δυνατούς και τους αδύνατους. Και τους στερεωμένους και τους αστερέωτους. Μας περιμένει ο Θεός. Σε περιμένει ο Θεός, αδερφέ μου. Θα σε περιμένει ο Θεός. Και όταν πέρασαν όλοι, περνάνε και οι ιερείς και ξαναγυρίζει το φρίαγμα του Ιορδάνου που δεν περνιότανε με τίποτα. Τώρα πια μπήκανε. Τώρα αλλάζουν όλα. Τώρα τέλειωσε το μάνα. Τέλειωσε το νερό από την πέτρα. Τώρα εγώ θα είμαι μαζί σας και εγώ θα σας δώσω τη δύναμη να θριαμβεύετε. Και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε υπόσχεση από το Θεό ότι κάμει εμάς να θριαμβεύουμε πάντοτε δια του Ιησού Χριστού. Θρίαμβος. Δεν θα πολεμήσουμε τώρα τους Ανακίμ. Εμάς ο δικός μας πόλεμος είναι πολύ χειρότερος, γιατί άκουσα κάποιους που λένε τώρα δεν κάνει τέτοια θαύματα, τώρα κάνει θαύματα ο Θεός. Γιατί ο δικός σας πόλεμος δεν είναι εναντίον σάρκα σκέμα, δηλαδή δεν είναι εναντίον ανθρώπου, αλλά ο δικός σας πόλεμος είναι εναντίον εις τα σαρχάς, εναντίον εις τα εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Ο δικός μας πόλεμος είναι εναντίον των πνευμάτων της πονηρίας. Ο εχθρός μας είναι ο διάβολος, αλλά δόξα στο Θεό είναι νικημένος.
Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να ενεργήσει. Πονηριές κάνει, αλλά είναι νικημένος. Και εσύ είσαι νικητής. Εάν μένεις στην πίστη, στο Λόγο του Θεού και υποτάσσεσαι και υπακούς το Λόγο του Θεού. Όταν έφτασαν, ακούτε όμως τι ωραία που τα κανονίζει ο Θεός. Και αναρωτιέμαι, γιατί τους πέρασε από το φρίαγμα των Ιορδάνου την περίοδο εκείνη, και τους πήγαινε μια περίοδο κατά καλό καιρό, όπου τα νερά λιγοστεύουνε και δεν θα ήταν και τόσο δύσκολο. Το θέμα, αδερφοί, δεν είναι αν είναι δύσκολο ή εύκολο αυτό που κάνει ο Θεός. Είναι ο χρόνος ο τέλειος. Είναι έτσι όπως το έχει προγραμματισμένο ο Θεός. Πότε τους πέρασε? Τη δεκάτη του πρώτου μηνός, όπως ακριβώς τους είχε υποσχεθεί τότε που ήταν στην Αίγυπτο. Και γιατί τους πέρασε τη δεκάτη του πρώτου μηνός? Για να κάνουν το Πάσχα 4 μέρες μετά τη 14η του πρώτου μηνός. Και έτσι το πρώτο Πάσχα έγινε μέσα στην Αίγυπτο και το δεύτερο Πάσχα γίνεται μέσα στη γη της Επαγγελίας. Αλλά το σημαντικότερο ποιο είναι? Ότι τότε ο Θεός σε μεγάλυνε ενώπιον του λαού του, τον νησού του Ναβί. Γιατί αυτός τους οδήγησε. Τώρα, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός μεγαλύνει το όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί αυτός μας περνάει απέναντι. Και όλος ο λαός δόξασε τον Ιησού του Ναβί, γιατί είδε μεγαλεία ότι έκανε Θεός δι' αυτού, και όλοι εμείς δοξάζουμε και θα δοξάσουμε με τέτοιο τρόπο που δεν μπορείτε να το φανταστείτε τον Ιησού Χριστόν, γιατί θα κάνει μεγαλεία μεταξύ μας και θα ζήσουμε ένα νέο Πάσχα, μια νέα ελευθερία. Όχι από την Αίγυπτο όπως τότε, από την έρημο όπως τότε. Ένα νέο Πάσχα. Τέλειωσε, αδερφοί, για μας η έρημος και ήρθε ο χρόνος της δόξης του Θεού. Τέλειωσε η έρημος. Πάει η έρημος, δεν υπάρχει τώρα. Τώρα υπάρχει γη που ποτίζεται άνωθεν. Γη ρέουσα γάλα και μέλι. Γη ευλογίας, την οποία όμως πρέπει να κυριεύσουμε. Πρέπει να την κάνουν δική τους. Πρέπει να αγωνιστούν, πρέπει να πολεμήσουν, πρέπει να πιστέψουν, ώστε τις μάχες τους να τις κάνει ο Θεός. Και ποιος θα πηγαίνει μπροστά? Ο Ιησούς του Ναβί τότε. Τώρα ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Αλληλούια. Μπαίνουμε, αδερφοί. Μπήκαμε, αδερφοί. Αλλά πίστευσε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Αμήν.